επίσης επί της σκηνής ήταν η φρεγάτα Έλλη και παραμένει η φρεγάτα Έλλη, σήμερα θα αντικατασταθεί. Η ευθύνη της φρεγάτας Έλλης ήταν ο συντονισμός όλων των μέσων που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος αλλά και των ιδιωτών οι οποίοι συνέδραμαν στην βραδιά εκείνη στην έρευνα και διάσωση. Θέλω να σας πω ότι η εντολή για να αποπλέψουν τα πλοία έδωσε το μεσημέρι, όταν είδαμε δηλαδή ότι η φωτιά κατεβαίνει προς την παραλία και γνωρίζετε ότι χρειάζεται μια διαδικασία ολόκληρη για να φτάσουν τα πλοία μέχρι εκεί και αυτό βοήθησε στο να φτάσουν εγκαίρως τα πλοία στην περιοχή και μάλιστα η φρεγάτα να αναλάβει τη διοίκηση επί της σκηνής. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς ως πολεμικό ναυτικό σύνολο δυνάμεις είναι τα στοιχεία των πολιτών που διεσώθησαν επί της φρεγάτας Έλλη και επί των αρματαγωγών που μπορούσαν εκείνη την ώρα να δώσουν ρεπόρτο. Μέχρι την τρίτη πρωινή της πρώτης ημέρας είχαμε 88 επιζήσαντες που περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και σε απόσταση μέχρι και 4,5 μίλια από την ακτή. 4 νεκρούς και έναν αγνοούμενο. Την επόμενη μέρα ο αριθμός αυτός, μόνο και επαναλαμβάνω στη φρεγάτα Έλλη, έφτασε στους 126 και ο αγνοούμενος ευρέθη νεκρός. 5 λοιπόν νεκροί και οι άλλες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, ιδίως η Ζήτα ΜΑΚ που επιχειρούσε με τα φουσκωτά και οι ειδικές δυνάμεις, είχαν το έργο της προσέγγισης ιδίως κοντά στα αβαθή. Οι πολίτες οι οποίοι διεσέζονται εδίνονται αμέσως σε πλοία, είτε αλλιευτικά είτε μεγαλύτερα, τα οποία μετέφεραν τους διασωθέντες στο λιμάνι της Ραφίνας ή αλλού. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε εκεί καταγραφή επί της οσιβίας λέμβου των ατόμων τα οποία διεσώθησαν. Υπολογίζουμε όμως με αυτά τα οποία είπε και σήμερα το πρωί ο Δήμος της Ραφίνας δημόσια, ότι πάνω από 700 πολίτες σωθήκανε με τα μέσα τα οποία διαθέσαμε, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών λέμβων που έκαναν τη δύσκολη δουλειά κοντά στην ακτογραμμή και βεβαίως και με τη συνδρομή και των πολιτικών σκαφών και του λιμενικού σώματος. Όσον αφορά το θέμα της καταγραφής, θέλω να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουμε τέτοια δικαιοδοσία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τα στοιχεία δηλαδή, τα ονοματεπώνυμα αυτών που διασώθησαν επί των πολεμικών πλοίων έχουν δοθεί προς το λιμενικό σώμα που έχει και την ευθύνη μαζί με την αστυνομία και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να μπορέσει να σε ενημερώσει καλύτερα.